ξενοδοχείο Porto Rio έχει τις εγκαταστάσεις του μέσα σε μια όαση πρασίνου πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας και είναι χτισμένο πάνω στις ακτές του Πατραϊκού κόλπου με θέα τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, αλλά και το πανέμορφο τοπίο που την πλαισιώνει. Το Porto Rio κατασκευάστηκε και λειτουργήσε στην περιοχή του Ρίου στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αποτελούσε όπως και σήμερα το μεγαλύτερο από πλευράς δυναμικότητας κλινών ξενοδοχείο της Αχαΐας, το οποίο λειτουργεί όλο τον χρόνο. Είχε επιλεγεί μάλιστα ως ένα από τα ξενοδοχεία που φιλοξένησαν τις αποστολές των ομάδων που μετήχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το Porto Rio είναι ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας, ανακαινίστηκε πλήρως το 2002 και είναι δυναμικότητας συνολικά 223 δωματίων και αποτελείται από δύο κτίρια και μπάγκαλοους. Οι σουίτες βρίσκονται ως επιτοπλίστων στον τελευταίο όροφο του κτιρίου με θέα στη θάλασσα. Οι διακεκριμένες σουίτες με την ξεχωριστή διακόσμηση και οι μικρές σουίτες έχουν την καλύτερη θέα στη θάλασσα και στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Τη διοίκηση του ξενοδοχείου έχει σήμερα ο κύριος Μάκης Καλίγερος. Ο κύριος Δημήτρης Αλταπίδας, διευθυντής του Porto Rio, κλείνει 31 χρόνια επαγγελματικής ενασχόλησης στη συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα. Είστε 31 χρόνια διευθυντής εδώ στο Porto Rio. Οι εμπειρίες πρέπει να είναι πάρα πολλές, οι περισσότερες θετικές ή αρνητικές. Κοιτάξτε, θα μου πείτε και τις αρνητικές. Όλα θα σας πω. Από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου ξαναχωρεί πάλι, το θυμάμαι στο Porto Rio. Ναι. Πραγματικά είμαι από το 1987 εδώ, με ένα μικρό διάλειμμα 3 χρονών και επανήλθα το 2014 πάλι. Οι εμπειρίες μου είναι άπειρες. Έχω υποδειχτεί από τον πιο απλό άνθρωπο μέχρι τον αρχηγούς κρατών. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία το Porto Rio, μια ζωή ολόκληρη εδώ και πολλές ώρες. Τα περισσότερα έτσι, οι περισσότερες μου εντυπώσεις είναι θετικές μπορώ να πω, με ελάχιστον εξαιρέσεων που το επάγγελμά μας τις έχει γιατί είναι επάγγελμα δύσκολο. Το να πουλάς υπηρεσία είναι ό,τι πιο δύσκολο επάγγελμα μπορεί να κάνει κάποιος. Γιατί έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους διάφορους, διάφορων εθνικοτήτων, διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικής μόρφωσης και αναλόγως πρέπει να μπορείς να τους πλησιάσεις ανάλογα με το τι σκέφτονται και πώς σκέφτονται. Σε αυτό το σημείο, σαν ξενοδοχείο, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τόσα χρόνια τα έχουμε καταφέρει μέσα σε ένα καλό δρόμο. Από τα ονόματα που έχουν επισκεφθεί έτσι το ξενοδοχείο, φαντάζομαι θα είναι ηθοποιοί και πολλοί από αυτούς έχουν φύγει πια από τη ζωή. Κοιτάξτε, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, πολιτικοί, βιομήχανοι, όλοι, όλων των ειδών άνθρωποι, αν έτσι, όλων των επαγγελμάτων. Θα ξεχάσω και κάποιους, θα δικήσω κάποιους. Ναι. Σας λέω, έχουν περάσει αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί, καλλιτέχνες, ηθοποιοί, Έλληνες και ξένοι. Μπορώ να πω ότι όλοι σχεδόν όταν ερχόντας στην Πάτρα μέναν σε εμάς, χωρίς να υποτιμήσω κανέναν άλλον, απλώς λόγω θέσης, λόγω του όγκου, λόγω και της ασφάλειας που παρήχε το ξενοδοχείο. Και των υπηρεσιών που τους είχατε πέρα από την ασφάλεια, και των έτσι. Υπηρεσιών, δηλαδή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που ήμασταν το επίσημο ξενοδοχείο Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουν υποδεχθεί, ξέρω εγώ, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Παπούλια και τον Παυλόπουλο, το Θεοδωράκη, τον Ελίτη, έκανε διακοπές ο Ελίτης όταν ζούσε σε εμάς, είχε συγκεκριμένο δωμάτιο και τον αντιμετώπιζα, θυμάμαι, πάντα με δέος. Όταν τον χαιρέταγα και αυτό, υποκλεινόμουν και ανατρίχιαζα ειλικρινά, το λέω έτσι και ακόμα. Μεγάλη μορφή, μεγάλη προσωπικότητα. Όλοι οι τραγουδιστές, καλλιτέχνες, το οποίο τότε και ειδικά όταν το φεστιβάλ Μπάτρα ήταν στην άνθησή του, στις δόξες του, με το Μικρούτσικο. Με το Μικρούτσικο ήταν, όλοι ερχόταν εδώ. Ο Καρέρας, μάλιστα ήμασταν και φίλοι, έτρωγε μάλιστα εδώ στο συγκεκριμένο χώρο που είμαστε πάντα. Ήρθε για 2-3 μέρες που έκανε παρουσία στο φεστιβάλ Μπάτρα και έμεινε άλλη μια εβδομάδα, του άρεσε τόσο πολύ. Αλλά μου έκανε εντύπωση, ειλικρινά το λέω, και όταν πέρναγα, σηκωνόταν και με χαιρέταγε με μια έτσι ελαφριά υπόκληση. Ποιος τώρα ένας Καρέρας να σηκώνεται για έναν απλό διευθύνων ξενοδοχείου. Ειλικρινά το βλέπω έτσι, το σκέφτομαι έτσι με μεγάλη έτσι. Ναι, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα άλλο επίπεδο. Μια ευγένεια, ειλικρινά. Ναι. Έχουν έρθει Τζον Μπαέζ,
Δεν μπορώ, ειλικρά να σου το λέω. Όλα τα ονόματα. Ονόματα, ναι. Αυτό που λέμε. Ο Μενουχίνη, Κανάουα, Αγγελοπούλου. Τελικά δεν μπορώ να σκεφτώ πόσοι, ας το πούμε. Υπήρχε κάποιος που να ήταν αγενής? Αγενής όχι, ιδιότροποι ναι. Ιδιότροποι ναι. Αυτό που λένε θέλω συγκεκριμένο φαγητό, θέλω συγκεκριμένο δωμάτιο. Αυτό δεν είναι ιδιοτροπία. Το να ζητάει κάποιος το τρώει κάτι συγκεκριμένο δεν είναι ιδιοτροπία, είναι μια ανάγκη, έτσι τρέφεται. Απλώς παραξενιά τώρα, να σου πω έτσι. Όταν είχε έρθει ο Bob Dylan, το ετοιμάζαμε σουίτες, δωμάτια κτλ. Και το βράδυ κοιμήθηκε στο λεωφορείο που ήταν απ' έξω από το ξενοδοχείο. Στο δικό του δηλαδή που το συνόδευε και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η πιο απλή από όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα ήταν η Joan Baez. Η Μίλβα ήταν πολύ πιο απλή. Ωραία γυναίκα η Μίλβα. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Ναι, μεγάλη έτσι προσωπικότητα. Απλή στον κόσμο, ούτε έτσι βεντετισμού. Συμπεριφορές. Γενικά, λίγοι μπορώ να πω έτσι ήταν συμπεριφορά, έτσι, να το πω έτσι, star. Ίσως εμείς τους έχουμε μυθοποιήσει έτσι και αυτό, αλλά είναι μέσα σε όταν μια απλή συμπεριφορά. Τώρα, αν θέλει το δωμάτιο να είναι total dark, ας το πούμε. Ναι. Το να θέλει να έχει αβιγραντήρα το δωμάτιό του, γιατί η φωνή του πρέπει να είναι. Αυτά δεν είναι. Ιδιοτροπής είναι μέσα στις ανάγκες. Είναι ανάγκες της δουλειάς, αλλά το total dark. Για να κοιμηθεί, Για να κοιμηθεί. Ο καρέλας ήθελε total dark το δωμάτιο. Ναι. Που βάλαμε κουρτίνες ειδικές σε αυτό για να έχει total dark. Αλλά όλη του η αυτή ήταν πολύ μια απλή, ενός απλού πελάτη συμπεριφορά. Ναι. Και από πρωθυπουργούς, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έρχονταν τακτικά. Ναι. Όταν ήταν με την Τίνη Τραλιάνη η Παπανδρέου. Και πριν και μετά. Και μετά. Πρέπει να έχει έρθει. Εγώ να τον έχω υποδεί τουλάχιστον 3-4 φορές, αν θυμάμαι. Και όταν ήταν καλά και μετά όταν. Ο κόσμος πώς τον αντιμετώπιζε? Κοιτάξτε, την πρώτη χρονιά. Ναι. Είχαν έρθει και είχαν στρώσει τα κλαδιά δέντρα κάτω και για να περπατήσει, ξέρω εγώ. Ναι. Ο κόσμος έξω από το ξενοδοχείο, γιατί έμενε σε μια σουίτα. Πάρα πολλοί κόσμοι. Λαοθάλασσα. Ήταν πρωτόγνωρο τότε έτσι. Ναι. Σε ένα ξενοδοχείο για έναν ηγέτη. Ναι. Να υπάρχει κόσμο έξω από το δωμάτιο του και να φωνάζει. Ήταν η Αχαΐα, ήταν Κάστρο τότε του Πασόκ, ήταν αγαπημένος. Τότε, ήταν, βέβαια, και ήταν αγαπητός. Ήταν δημοφιλής, ήταν και τόσο απλός. Ναι. Εγώ ανέβηκα και παρακάλεσα και τον επικεφαλής της φρουράς να του βγάλουμε φωτογραφία και σηκώθηκε και βγήκε για να βγούμε μια φωτογραφία. Ναι. Δεν είπε, ξέρω εγώ, είμαι κουρασμένος. Ένας απλός θα το έλεγε. Ναι, σωστά. Ένας Παπανδρέου όμως σηκώθηκε να βγούμε φωτογραφία. Μου κάνει εντύπωση. Ο Κλήρδης έχει έρθει, ο Σιμίτης τακτικά. Ειδικά όταν πέρναγε με την κυρία Δάφνη και πήγαινε στο χωριό του στο Κορακοχώρι, πάντα έκανε μια παράκαμψη γιατί του άρεσε το κέικ με καρότο που κάναμε. Ωραίο. Και είπε, πράγμα, έμενε στο σαλόνι με τον κόσμο του χωρίς ιδιαίτερη φρουρά. Ναι. Δύο ανθρώπους απλούς είχε. Απλώς όπως είναι και στην τεχνότητα, ήταν και σαν πρωθυπουργός. Κάποιοι από τους τραγουδιστές ή τις τραγουδίστρες που μπορεί να σας δημιουργήσαν ζητήματα ή να είχατε κάποιο έτσι περιστατικό ευχάριστο ή δυσάρεστο? Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο έτσι περιστατικό. Το Γιαχούντι Μενουχίν. Α, μιλάμε τώρα. Εγώ μιλούσα για τους Έλληνες εδώ, αλλά πάμε στο Μενουχίν βέβαια, μεγάλη προσωπικότητα. Θυμάμαι τον άνθρωπο, τον είχαν ξεχάσει, εμφανιζόταν στο Δημοτικό Οδείο και δεν είχαν έρθει να τον πάρουν, να του στείλουν ένα ταξί με να τον παίρνουν. Και τον πήγα εγώ με το αυτοκίνητό μου και μάλιστα πήγα στην Αγίου Νικολάου και στην Αγίου Νικολάου που ανέβαινε τότε η Αγίου Νικολάου και παρακάλεσα ένα αστυνομικό να μπει μπροστά με το 100 για να πάει στην ώρα του. Ναι. Και όταν τον πήγα εκεί πέρα, τότε θυμηθήκαν ότι δεν είχαν κανονίσει. Όταν δεν γύρισε το βράδυ, μου τηλεφωνήσαν σπίτι και λένε ότι ο Μενουχίν παραπονείται γιατί είχαμε μια πινακίδα του ξενοδοχείου και τον οχλούσε στο δωμάτιό του. Οπότε ήρθαμε να φωνάξω τον τεχνικό τη νύχτα, 2 η ώρα, να σβήσει στην πινακίδα, γιατί ήταν απέναντι από το δωμάτιό του, ήθελε να βλέπει τη θάλασσα και τον οχλούσε η πινακίδα. Κατάλληλα ήταν ένας απλός άνθρωπος, βέβαια και σε μεγάλης ηλικίας τότε ο Μενουχίν, κορυφαίος στο είδος του. Δεν είχα έτσι ιδιαίτερες. Και με τους φανς, δηλαδή τους θαυμαστές κάποιων Ελλήνων έτσι, τραγουδιστών, τραγουδιστριών, σας έχουν δημιουργήσει κάποια προβλήματα? Στις αρχές υπήρχαν. Υπήρχαν δηλαδή όταν ερχόταν ο Πάριος, ο Νταλάρας, υπήρχαν κάτι, ο Ρουβάς,
το ρουβά ειδικά τον ανεβάζαμε από το υπόγειο, από την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου, την είσοδο προσωπικού. Τον Μπάριο σκαρφαλώναν, αν μου επιτρεί η έκφραση, στα παράθυρα να τον δούνε που είναι. Ναι, ναι. Τέτοια πράγματα υπήρχαν πάντα, αλλά τώρα έχουν, δεν υπάρχουν αυτά, έχουν έτσι ξεπεραστεί. Τότε ήταν σε άλλη κατάσταση ο κόσμος, άλλης νοοτροπίας. Ήθελες να είναι μέσα στο, σε αυτό το σκηνικό. Σήμερα είδαμε εδώ εθνικές ομάδες, τις παλιές του 2004, Ισπανίας και Ελλάδας, οι θρύλοι ας πούμε, ναι, the legends. Είδαμε κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να τις φωτογραφίσει από το πούλμαν και τα λοιπά. Τους αναγνωρίζει ο κόσμος πια μετά από τόσα χρόνια, γιατί θα γίνει ένα παιχνίδι, γι' αυτό το λέω. Του 4 οι Ισπανοί και οι Έλληνες. Και οι Έλληνες, ναι. Εντάξει, ένα καλό event στην Πάτρα, στην πόλη. Πάρα και πολύ πρέπει καλό. Να γίνονται είδαμε τέτοια. Είδαμε τον κύριο Κατσουράνη, ήταν ο... Όλοι παλιά φορά, ο Κατσουράνης, ο Καραγκούνης, ο Γκρίζας. Ο Καραγκούνης, όλοι, όλοι. Ο Γιανακόπουλος, ο Νικολαίδης, όλοι αυτοί, ο Νικοπολίδης. Ο κόσμος τώρα δεν τους αναγνωρίζει, δεν τους αναγνωρίζουμε και εμείς που τους ζήσαμε, γιατί ναι. Περνάνε τα χρόνια, ναι, είναι 15 χρόνια σχεδόν, περνάνε τα χρόνια. Αλλά δεν πάει να είναι 38 ονόματα του ποδοσφαίρου που τυχαίνουν και τις, πώς να το πω, της αναγνώρισης, του σεβασμού, είναι θρύλοι του ποδοσφαίρου όπως να το κάνουν. Φτάσανε την Ισπανία και την Ελλάδα εκεί που τη φτάσανε και τυχαίνουν και αναγνώρισης. Οι Έλληνες είναι πιο αναγνωρίσιμοι. Έτσι, γιατί του ζήσαν τόσες μέρες το ίδιο. Όχι, είδα και τα νέα παιδιά, κάποια νέα παιδιά που δεν τους ήξεραν τότε, αλλά έχουν ακούσει. Μόλις έμαθαν ότι αμέσως υπήρξε κινητοποίηση στο ξενοδοχείο. Ναι. Με τις τσούχτρες, πάω σε άλλο θέμα. Τι γίνεται, γιατί πολλοί κόσμος πέφτει, έρχεται στο Πορτορίο, που είναι και όμορφα, έχει και τη γέφυρα απέναντι, είναι η θάλασσα, είναι το περιβάλλον ωραίο, είναι εξυπηρέτηση. Και γεμίζει η πισίνα μετά από κάποιες ώρες, δηλαδή δεν έχει χώρο να κάτσει. Φέτος νομίζω δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στη θάλασσα, έτσι. Προς το παρόν δεν έχουν εμφανιστεί. Ναι. Πέρυσι εμφανιστήκαν τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε φέτος να διαψευστούν όλοι, ναι. Το λέω έτσι, για να μην υπάρχουν τσούχτες, γιατί δεν είναι και για μας μπορεί να είναι σε εισαγωγικά καλά εμπορικά. Ναι. Δεν είναι καλό για τον κόσμο, ναι. Γιατί έρχεται ο άλλος να απολαύσει τη θάλασσα, είναι δίπλα στο σπίτι, ο άλλος έρχεται από τη Ρωσία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία ή από τη Γαλλία για να κάνει 5 μπάνια στη θάλασσα, είναι κρίμα να μην την απολαύσει. Φέτος ακόμη δεν έχει εμφανιστεί. Ας ελπίσουμε και μακάρι να μας μακάρι ξεχάσουν. Να μας ξεχάσουν και να έχουμε έτσι ένα καλοκαίρι ήρεμο τουλάχιστον από πλευράς τσούχτρας και να έχουμε ένα καλοκαίρι μη ήρεμο από πλευράς δουλειάς. Γιατί φαίνεται να είναι μια καλή χρονιά. Όπως όλη η Ελλάδα έχει έτσι μια καλή τουριστική χρονιά. Αυτό θα είναι και για μας καλό, γιατί προβλέπεται να έχει μια καλή, χρονιά και το ξενοδοχείο μας. Έχει κρατήσεις δηλαδή αρκετές. Έχει, είναι έτσι. Καλύτερα από πέρυσι και σαν κρατήσεις και σαν γενικά έτσι. Δηλαδή, και από Έλληνες κύριε Σαλταπίδα ή μόνο ξένους. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα ξενοδοχείο πόλης που λέω πάνω στη θάλασσα. Το χειμώνα δουλεύουμε με κάποια συνέδρια, με στελέχη επιχειρήσεων, με εμπορικό κόσμο, στο επιχειρηματικό. Με αθλητικές ομάδες, είτε λέγονται ποδοσφαίρου είτε μπάσκετ, είτε διάφορα αθλητικά γεγονότα που γίνονται στην Πάτρα, πολυβητικοί αγώνες, στίβου. Αυτό είναι ο χειμώνας μας. Το καλοκαίρι γινόμαστε λίγο τουριστικό ξενοδοχείο. Ναι, ναι. Δηλαδή από τώρα και πέρα, από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος τα μέσα Σεπτεμβρίου, είμαστε ένα τουριστικό ξενοδοχείο. Έχουμε Έλληνες κάποια, 40-30% των πελατών μας του καλοκαιριού που κάνουν διακοπές είναι οι Ρώσοι, όλη η Ρωσία από όλα τα κράτη που απαρτίζουν την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Φέτος για πρώτη φορά έχουμε Γάλλους, κατεβαίνουν είτε στον Άραξο είτε στην Καλαμάτα και έρχονται. Έχουμε για μας, γιατί στην Δυτική Ελλάδα κατεβαίνουν, Σλοβάκους για πρώτη φορά. Και Σλοβάκες, γιατί λένε ότι οι Σλοβάκες είναι πολύ ωραίες γυναίκες. Δεν είναι, δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα, έτσι. Μετά τον Ιούλιο θα έρθουν. Ωραία. Και οι Έλληνες που έρχονται και γίνεται ένα κράμα εθνικοτήτων. Και σε αυτό το κράμα πρέπει να έχουμε... Και να κρατάμε και ισορροπίες. Να κρατάμε ισορροπίες, να μπορούμε να βλέπουμε τις αδυναμίες του καθενός, τις ιδιοτροπίες του καθενός. Πάμε λοιπόν στις αδυναμίες. Λένε πως έλεγαν, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, εσείς θα μου το πείτε, ότι ο καλύτερος λέει τουρίστας είναι ο Έλληνας. Και ακόμα και με την κρίση που είχε δυσκολίες, προσπαθούσε να είναι ευγενής,
να αφήσει τον μπουρμπουάρ του, να είναι προσεγμένη η εμφάνισή του. Ισχύει αυτό σε σχέση, λέει, με κάποιους άλλους τουρίστες που θεωρούσαν ότι πρέπει σώνει και καλά να τον εξυπηρετήσει ο άλλος, γιατί θα αφήσει τα λεφτά του στην Ελλάδα. Και ναι και όχι. Ναι. Έχουν χαλαρώσει τα πράγματα τουριστικά, ξενοδοχειακά, μπορώ να πω, για τον Έλληνα. Οι ξένοι είναι πιο πειθαρχημένοι. Ο Έλληνας θεωρεί λίγο πιο ελεύθερος, ότι πρέπει το πρωινό, όταν να το φάει 11 η ώρα γιατί δεν είναι σε διακοπές, πρέπει να ντυθεί όπως θέλει εκείνος να έρθει στο εστιατόριο, υπάρχει ένα dress code, έστω το ελάχιστο. Ναι. Πάρει να μην φοράμε σαγιονάρα το βράδυ. Ένα ελάχιστο, όχι, λέω εγώ θέλω να είμαι έτσι γιατί κάνω διακοπές. Δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Ενώ ένας ξένος, όταν λέει dress code, πραγματικά θα φορέσει αυτό το ελάχιστο dress code που λέμε. Ένα παράδειγμα για να γελάσουμε πέρυσι. Ναι. Είχαμε βγάλει μια ότι για το βράδυ, βραδινό, πρέπει να υπάρχει, να μην υπάρχουν σαγιανάρες κτλ. Και μια Ουκρανέζα μας έφερε φωτογραφία το πέδιλό της, το οποίο είχε κοπεί το λουρί για να την πιστέψουν ότι πράγμα δεν έχει άλλο παπούτσι και θα φορέσει μια σαγιονάρα. Ναι. Το οποίο κάποιο δεν το έκανε κανένας Έλληνας. Ναι. Δεν θα ναι. το έκανε μάλλον. Ναι. Ας πω, η διαφορά κουλτούρας και νοοτροπίας. Mm-hmm. Κατάλληλα, οι Έλληνες είναι άνθρωποι ήρεμοι καταρχάς. Απλώς δεν έχουν ορισμένα όρια σε ορισμένα πράγματα. Ναι. Τα θέλουν όλα δικά τους, όπως τα θέλουν και όταν τα θέλουν. Κατά άλλα, δεν έχουμε ιδιαίτερα έτσι. Ούτε σέβονται κάποιες φορές και το χώρο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να αφήνουν και τα σκουπίδια. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Μπορεί να έχουν απαιτήσεις. Είναι ίδιον του λαού μας, δεν είναι ότι μόνο. Είναι. Ίσως αλλά ευτυχώς οι νεότερες γενιές νομίζω είναι πιο ότι πειθαρχημένα κάπως τα παιδιά. Οι νεότεροι είναι πιο πειθαρχημένα. Απαιτούν λιγότερα. Ξέρουν αυτό που έχουν πληρώσει, τι θα πάρουν πίσω. Ο Έλληνας μπορεί να πληρώνει λίγα και να απαιτεί τα υπερδιπλάσια, ναι. δυστυχώς. Ενώ τα νέα παιδιά έχουν μέτρο σύγκρισης και μπορούν να, έτσι, να είναι πιο εύκολα σε καλούπια και έχουν μια διαφορετική εντελώς κουλτούρα πλέον από εμάς τους παλαιότερους. Κύριε Σαρταπίδα, τι μπορεί να κάνει κακό σε ένα ξενοδοχείο? Δηλαδή, μπορεί κάποιος δυσαρεστημένος πελάτης, θέλοντας να δημιουργήσει πρόβλημα για ένα πολύ απλό πράγμα που μπορεί να τον ενόχλησε, να δημιουργήσει ζήτημα στο ίντερνετ, να γράψει δημοσίως άσχημα πράγματα για ένα ξενοδοχείο, για μια επιχείρηση, να μην σεβαστεί τον κόσμο που εργάζεται εδώ, τον επιχειρηματία, σας έχουν συμβεί τέτοια? Εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς το πλέον το ίντερνετ έχει μεγάλη δύναμη. Ναι. Γράφουν ό,τι θέλουν. Δεν ελέγχονται και είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι αυτό που γράφουν. Γράφουν από τις άριστες εντυπώσεις μέχρι τις χειρότερες. Και καθένας πλέον που διαβάζει, γιατί ειδικά όταν κλείνουν online ξενοδοχεία και δωμάτια σε κάποιο ξενοδοχείο, οι περισσότεροι που κάνουν κρατήσεις ηλεκτρονικά διαβάζουν και τα σχόλια του κάθε ξενοδοχείου. Ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό. Και ανάλογα, αν μπορείς και να διαβάσεις το σχόλιο σωστά, δηλαδή το να λέει ότι η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη, δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Το να πει ότι το δωμάτιο ήταν βρώμικο, ότι το προσωπικό ήταν αγενέστατο, αυτό είναι σοβαρό. Το φαγητό ήταν κακό, αυτό είναι σοβαρό. Ο άλλος το λαμβάνει υπόψη. Όταν δεν είναι αλήθεια, σας πικραίνει όμως και μπορείτε να αντιδράσετε, μπορείτε να γράψετε σε σχόλια, έχετε Κοιτάξτε, το δικαίωμα να το κάνετε. Βεβαίως. Ναι. Το θέμα, ξέρετε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν θέλω να ανοίξω μια συζήτηση. Ναι, είναι άσχημο να ανοίξει. Απαντάς. Σωστά. Απαντάει ο άλλος, έρχεται και κάποιος τρίτος. Μία φορά είναι, δεν έχει συζήτηση. Μία φορά απαντάς και λέει, θα του πει συγγνώμη, κάναμε λάθος. Απλώς προσπαθείς, αν αυτό πραγματικά αληθεύει, να το διορθώσεις. Ναι. Καλείς το προσωπικό, καλείς όποιον και όπου έχει γίνει αυτή η παρατήρηση και αυτό το κακή, έτσι, το κακό γράψιμο, προσπαθείς μέσα από το προσωπικό σου να διορθώσεις κάποια πράγματα, αν πραγματικά είναι αληθινή. Πολλά είναι, μην κρυβόμαστε, πολλά είναι. Πολλά είναι και υπερβολές. Ναι. Δεν μπορεί ένας που έμεινε το ίδιο δωμάτιο, ας μου συνέβη προχθές, πριν την πρώτη εβδομάδα, να σου βάζει 10 και ο προηγούμενος να σου βάζει 5 στο ίδιο δωμάτιο. Ναι. Ο καθένας πώς τον βλέπει. Σωστά, σωστά. Έτσι. Άλλος τον βλέπει και είναι εντάξει. Ξέρω εγώ, άκουγε ένα θόρυβο από μια άλλη ταράτσα μακριά από εμάς και τον ενοχλούσε ο θόρυβος. Χωρίς αυτό το ξενοδοχείο. Είναι μερικά πράγματα που ναι μεν φταίμε ή δεν είναι σωστά, είναι και μερικά πράγματα που είναι εκτός
Από εμάς, αλλά την πληρώνουμε εμείς. Με τους γάμους έχετε πρόβλημα, γιατί γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Πέρα από κάποια συνέδρια που μπορεί να έχουν στην πισίνα, κάποιο κοκτέιλ ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Έχετε και πολλούς γάμους. Υπάρχουν ζευγάρια που προτιμούν να κάνουν εδώ το γάμο τους ή και βαφτίσια και διάφορες άλλες συναισθιάσεις. Με τη μουσική τι γίνεται και το χορό? Προς το παρόν δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί προσπαθούμε να τη λύσουμε εσωτερικά με πολλά μεγάφωνα μικρά γύρω-γύρω. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πρόβλημα και δεν έχει παρουσιαστεί. Και νομίζω το καταλαβαίνουν και οι θαμώνες του ξενοδοχείου. Οι θαμώνες συνειδητοποιούμε ότι θα υπάρχει μία εκδήλωση. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να κληθείτε, να σας αλλάξουμε δωμάτιο. Οι περισσότεροι, το 99%, το θεωρούν και καλά να κάνουν. Ξέρω εγώ, δεν βαριέσαι, ας μια φορά. Ναι, ακούσουμε και λίγο μουσική, βρε παιδί μου. Α δούμε και την ίδια. Α δούμε τον γαμπρό. Ναι, δεν χάθηκε πολύ. Γιατί και εμείς έχουμε παιδιά και θα το κάνουμε και εμείς κάπου έτσι, αλλού. Έτσι. Σπάνιες περιπτώσεις έτσι. Οι πελάτες κονδυχείων ενοχληθήκανε. Ναι. Δεν είχαμε από. Πόσα δωμάτια, περίπου 200 δωμάτια έχουμε έχει το πρωτοβουλίο. 223 δωμάτια, είναι 458 κλίνες το ξενοδοχείο. Ναι, μαζί με τα μπάγκαλο. Είναι το κεντρικό τα μπάγκαλο και ένα κτίριο 48 δωματίων που και αυτό λειτουργεί. Το έχουμε ανακαινήσει και το έχουμε εντάξει πλέον σε όλο το πακέτο του ξενοδοχείου. Λόγω των αυξημένων αναγκών που είχε φέτος. Άρα λειτουργεί όλα τα 223 δωμάτια, λειτουργούν όλα πλέον κανονικά. Ναι. Και τι προσωπικό έχετε, το καλοκαίρι περισσότερο, αυξάνεται? Το χειμώνα έχουμε γύρω στα 45 άτομα, το καλοκαίρι γύρω στα 100. Ναι. 100-110, εξαρτάται. Αλλά η βάση του είναι γύρω στα 100. Το. Παίρνουμε εποχικούς για να καλύπτουν τις ανάγκες μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Ναι. Η κρίση επηρέασε το πορτορίο, κύριε Σαρταπίδα? Σίγουρα επηρέασε. Όπως και κάθε επιχείρηση επηρέασε. Ναι. Απλώς επηρέασε η κρίση γιατί αναγκαστήκαμε να κατεβάσουμε τις τιμές και να προσφέρουμε τέτοια πράγματα. Και αυτό έχει σαν συνέπεια να μην έχεις κέρδη. Δυστυχώς. Ο κόσμος. Πόσο καιρό, συγγνώμη που σας διακόπτω, κράτησε αυτό? Κρατάει ακόμα? Όχι. Από πέρυσι, μάλλον πριν 2 χρόνια, άρχισε να λίγο φαίνεται καλύτερα. Ο κόσμος κατάλαβε πλέον τα όρια του, κατάλαβε τι πληρώνει, εμείς τι μπορούμε να του προσφέρουμε σε αυτά που πληρώνει και έτσι υπήρξε πλέον και υπάρχει έτσι ένα πάντρεμα τιμών, απαιτήσεων, γιατί και οι επιχειρήσεις έχουν ένα budget πλέον. Σου λένε στην Πάτρα, εμείς έχουμε το δωμάτιο τόσο, θα πας εκεί με τόσο. Έτσι. Και έχουμε βρει πλέον αυτή την ισορροπία και δόξα τω Θεώ περπατάει. Αναγκαστήκατε να έχετε απώλειες στην περίοδο της κρίσης ανθρώπινου προσωπικού, δεν μιλάω για το προσωπικό? Όχι, δεν προβήκατε σε απολύσεις? Όχι, για να μπορέσετε. Εμείς είχαμε το απαραίτητο προσωπικό. Κοιτάξτε, σκαμπανεβάσματα υπήρχαν, προβλήματα υπήρχαν στην κρίση, δεν λέω, αλλά προσπαθήσαμε και με το προσωπικό που κατάλαβε πλέον με την ανοχή του, με τις συζητήσεις ότι δεν θέλουμε να χαθούν θέσεις εργασίας. Απλώς υπάρχει κάποια ανοχή σε όλα τα υπόλοιπα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την επιχείρηση όρθια που με πολύ αγώνα και κόπο και με τη συμμετοχή των εργαζομένων πάντα που είναι η κολόνα, ας πούμε, σε μια επιχείρηση θα καταφέρουμε και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ο διευθυντής του Πορτορίου απολαμβάνει την πισίνα, το pool bar. Την πλάζ. Ναι, έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να ξεφύγει λίγο, γιατί είστε από το πρωί σχεδόν μέχρι το βράδυ εδώ. Ναι, την απολαμβάνει βλέποντας. Μόνο βλέποντας την. Κοιτάξτε, είμαι 30 τόσα χρόνια εδώ, από το 87. Δεν έχω κάνει μπάνιο στην πισίνα ποτέ. Δεν έχω κάνει μπάνιο μπροστά στην παραλία ποτέ. Αν ξεφεύγω λίγο. Ξεφεύγετε με την οικογένειά σας πιο μακριά από το. Όχι, εδώ γύρω-γύρω. Δεν πάω μακριά. Ναι. Δεν έχω χρόνο βασικά να. Μου κάνει εντύπωση, πραγματικά, δηλαδή βλέπω ότι και λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, αλλά και τώρα, τα μάτια σας παρακολουθούν τα πάντα και νωρίτερα συνέβη κάτι, έπρεπε να πάτε εσείς ο ίδιος να το δείτε, αικίνητος, δηλαδή πρέπει όλη την ημέρα να βρίσκεστε παντού, σε όλους τους χώρους, έτσι. Εντάξει, είναι το πάθος δουλειάς μου. Ναι. Ίσως λέω μερικές φορές ότι γιατί σπούδαζα ναυπηγική όταν πρώτα άρχιζε και κάποια δύναμη, με έσπρωξε να αφήσω την αφηγή και να πάω στα τουριστικά. Ναι, ναι. Ίσως αν δεν έκανα αυτό, ίσως δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, νομίζω. Ναι. Είναι το πάθος δουλειάς μου. Θέλω να τα ελέγχω όλα. Ίσως είναι κακό από τη μια μεριά αυτό, γιατί είναι ο συγκεντρωτισμός, είναι κακό.
αλλά εμείς οι παλιοί διευθυντές έχουμε αυτή την οτροπία, ότι πρέπει να τα βλέπουμε όλα, να τα ελέγχουμε όλα, να δίνουμε εντολές παντού και όποια πράγματα δεν γίνονται όπως δεν γίνουν, να επεμβαίνουμε απευθείας, χωρίς να πάμε έτσι ιεραρχικά. Εντάξει, αγαπώ τη δουλειά μου. Αυτό φαίνεται. Οι περισσότερες ώρες μου είναι εδώ παρά στο σπίτι. Ναι. Ξυπνάω και κοιμάμαι με το μυαλό στο ξενοδοχείο. Αλλά ευχαριστώ ειλικρινά και το Θεό που είμαι υγιής και τους επιχειρηματίες που εμπιστευτήκαν τόσα χρόνια, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Πόρτοριο άλλαξε από την μέρα που ήρθα εγώ, άλλαξε 3 διοικήσεις. Και θέλω έτσι να ευχαριστήσω και δημόσια όλους αυτούς που εμπιστευτήκαν αυτά τα χρόνια, και γιατί εδώ ανδρώθηκα, μεγάλωσα, έκανα την οικογένειά μου, έχω μια αναγνωσιμότητα στην πόλη, γνώρισα 5 ανθρώπους. Έχει αλλάξει πολλές διοικήσεις στο Πορτορίο όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του, έτσι. Από το 1944, το 1974 χτίστηκε, έτσι. Χτίστηκε, ναι. Ναι, 44 χρόνια λοιπόν παρουσίας. Πόσες, 3-4 μας είπατε διοικήσεις? Είναι 3 διοικήσεις, ναι. Όταν χτίστηκε ήταν ο Καλογιάννης, ο παλιός βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Θρύλος. Το 86 πέρασε στα χέρια της τότε κρατιάς οικογένειας Αρφάνη Χιόνι. Ναι, ναι. Με τα γεγονότα. Το 90 πέρασε στην ιδιοκτησία του καζίνου, τότε που το καζίνο το εκμεταλλευόταν Μαυράκης. Ναι. Και πριν το 2010 πέρασε στην εκμετάλλευση του κ. Καλίγερου, ενός άλλου επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχείων, με ξενοδοχεία στην Αθήνα, στον Βόλο. Πολύ σοβαρή προσωπικότητα, έτσι. Ναι. Σε αυτές τις διοικήσεις, από του Αρφάνη Χιόνι και μετά, είμαι παρόν. Αυτό σημαίνει πόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σας έχουν και πόσο αναγνωρίζουν τη δουλειά σας. Ίσως είναι και τύχη, ίσως είναι και αυτό που λέτε, όλα συμβάλλουν. Ναι. Στο να είστε τόσα χρόνια σε μια δουλειά. Βλέπω μερικούς έτσι χρόνια και έχουν ταυτίσει εμένα με το Πορτορίο και το Πορτορίο με εμένα. Ναι. Είναι υπέροχο το περιβάλλον, είναι θαυμάσιο το τοπίο, είναι πολύ όμορφα εδώ στο ξενοδοχείο. Θεωρείτε ότι αν αυτό εδώ το ξενοδοχείο υπήρχε σε αυτό που λέμε στην άλλη Ελλάδα, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, θα ήταν πολύ διαφορετικό, δηλαδή θα είχατε τη δυνατότητα και νέων επενδύσεων? Έχει μιλήσει καθόλου ο κύριος Καλίγερος, έχει πει αν θέλει να το επεκτείνει? Κοιτάξτε, στη συγκεκριμένη φάση απλώς πρέπει να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα. Αν ήταν στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, οπουδήποτε αλλού, σίγουρα θα είχε άλλες δόξες. Ναι. Εκεί είναι διαφορετικές οι τιμές, είναι μεγαλύτερες σεζόν. Είναι αυτό που λέμε άλλη Ελλάδα. Άλλη έτσι, Ελλάδα, εκεί είναι άλλο κράτος. Ναι. Έτσι. Η Πάτρα δυστυχώς δεν είναι τουριστική περιοχή. Και το ότι εμείς είμαστε γεμάτοι με τουρισμό αυτόν τον καιρό, έτσι, τους 4 αυτούς μήνες, είναι, ας πω, θαύμα σε εισαγωγικά. Γιατί όλος δεν σκέφτεται να έρθει στο Ρίο να κάνει διακοπές ή να πάμε ένα σχολείο στην Πάτρα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε την Πάτρα προορισμό. Ναι, κύριε Σαλταπίδα, το λέμε χρόνια όμως. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Λέμε όμως πάμε ένα Σαββατοκύριακο στο Βόλο. Ναι. Πάμε στο Ναύπλιο, πάμε στα Γιάννα, πάμε στα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα. Που εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά εδώ στην Πάτρα, με κορδεύανε από τα Τρίκαλα βλάχη, μου λέγανε, ξέρω εγώ. Και τώρα ντρέπεσαι να πας στα Τρίκαλα. Μια πόλη πρότυπο. Και εμείς δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε την Πάτρα, γιατί είναι μια μισή ώρα τώρα πλέον από την Αθήνα, με τον καινούριο δρόμο, να την κάνουμε προορισμό. Δυστυχώς, όλες οι πόλεις έχουν κάνει κάτι γι' αυτό. Η Πάτρα έχει
άπειρες δυνατότητες να προσελκύσει όλων των ειδών τουρισμού, θρησκευτικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, κανονικό τουρισμό εξωτερικό, εναλλακτικό τουρισμό. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έτσι έχει αφαιθεί λίγο στην τύχη της. Για κάποια άλλη επένδυση σκέφτεστε, ίσως μια άλλη πισίνα ή κάποιος άλλος χώρος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, επέκταση δωματίων, λέω, ήδη κάνατε? Επέκταση όχι, ίσως κάποιες ανακαινήσεις θα γίνουν, εξαρτάται από τη φετινή χρονιά και για την επόμενη χρονιά που υπάρχουν κάποια προγράμματα, πώς θα καταλήξουμε. Απλώς θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο σε όλους τους τομείς του ήδη υπάρχοντος ξενοδοχείου. Ποιοι χώροι έχουν περισσότερη δουλειά σε ένα ξενοδοχείο? Ας μην μιλήσουμε για το Πόρτο Ρίο. Ποιοι χώροι θέλουν μεγαλύτερη φροντίδα? Η κουζίνα, οι χώροι που ο κόσμος κάθεται και απολαμβάνει το ποτό του, οι πισίνες, η παραλία, τα δωμάτια? Τα ξενοδοχεία στηρίζουν περισσότερο. Ποιο είναι αυτό που λέμε κάνει τζις? Ποιος είναι η κόκκινη γραμμή για ένα ξενοδοχείο? Όσο δουλειά να έχουν τα τμήματα τα εξωτερικά που λέμε εμείς, πισίνες, μπαρ, εάν δεν έχεις το ξενοδοχείο γεμάτο, είναι αποτυχία. Ναι. Τα ξενοδοχεία που έχουν δωμάτια στηρίζουν πρώτα στα δωμάτια, στην ποιότητα των δωματίων. Από εκεί είναι και το μεγαλύτερο ποσό που εισπράττουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι βοηθητικά. Άρα λοιπόν το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα δωμάτια. Πρέπει να έχουμε πληρότητα στα δωμάτια. Και ταυτόχρονα να καλυτερέψουμε τις υπηρεσίες σε όλα τα υπολοιπήματα για να γίνει ένα πακέτο υπηρεσιών καλό. Ναι. Που μπορεί να απολαμβάνει ο πελάτης αυτό για το οποίο έχει πληρώσει και για το οποίο έχει έρθει. Οι τιμές των δωματίων κυμαίνονται από πού μέχρι πού και ποια συγκεκριμένη περίοδο, έτσι να δώσουμε? Εντάξει, το χειμώνα είναι γύρω σε 70-75 ευρώ ένα δίκλινο, το καλοκαίρι είναι 120 ευρώ το δίκλινο με πρωινό, για ένα πελάτη μεμονωμένο. Ναι, πολύ καλές. Υπάρχουν άλλες τιμές που είναι στα πρακτορία, που είναι άλλες τιμές με άλλες προϋποθέσεις. Πώς και δεν γίνεται all inclusive? Είναι λίγο το ξενοδοχείο, δεν είναι ένα resort καθαρά ξενοδοχείο. Έτσι. Γιατί εμείς έχουμε και τα συνέδρια, έχουμε και τους γάμους, έχουμε και πελάτες που έρχονται και θέλουν μόνο με πρωινό. Έχουμε πελάτες διάφορα πρακτορία που τα χρόνια τα τελευταία είχαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και δεν θέλουν να τα αλλάξουν. Ίσως του χρόνου, ανάλογα με τις ζητήσεις που υπάρχουν ζητήσεις για του χρόνου, να έχουμε μια καινούργια μορφή ξενοδοχείου, αυτό που λέτε το all inclusive, που είναι και μόδα πλέον. Ναι, ναι. Που έχει καταστρέψει τις γύρω επιχειρήσεις, όχι σε εμάς, στα νησιά, γιατί είναι οι γύρω επιχειρήσεις, στελέγονται ταβέρνες, στελέγονται σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε, έχουν καταστραφεί έξω. Γιατί δεν βγαίνουν. Φοράμε ένα βραχιολάκι, τρώμε και πίνουμε σκονιχεί όλη μέρα και δεν βγαίνουν έξω από το. Ίσως του χρόνου θα εξαρτηθεί από ορισμένα άλλα πράγματα. Αν τύχει να το κάνουμε κι εμείς, έστω να δοκιμάσουμε μια χρονιά, γιατί υπάρχει ζήτηση σε αυτό το κομμάτι πλέον. Όλοι ζητάνε ένα all inclusive. Γιατί θέλει και ο πελάτης που όταν ταξιδεύει να ξέρει ότι από εκεί που θα φύγει τι θα χαλάσει. Ναι. Ή τι θα βάλει τσέπη του για να χαλάσει. Έτσι. Και δυστυχώς τα πρακτορία έχουν περάσει αυτό πλέον το μήνυμα και ζητάνε πάντα all inclusive. Φέτος θα κάνουμε μία φορά τη βδομάδα μια θεματική βραδιά ελληνική barbecue για τους πελάτες του ξενοδοχείου. Βέβαια, εντάξει, θα το διαφημίσω και όπως θέλει είναι και εξωτερικός. Με μια ελληνική μουσική, κάποιο χορευτικό παραδοσιακό, γιατί έρχονται οι ξένοι, πρέπει κάτι να δούνε. Ναι, σωστό. Και θα κάνουμε και μια βραδιά απλής μουσικής στην πισίνα, την πάνω πισίνα, για τους πελάτες του ξενοδοχείου και όχι μόνο. Γιατί μην ξεχνάτε, παλιά εμείς είχαμε εδώ μουσική σχεδόν κάθε βράδυ. Άλλες εποχές τότε, βέβαια. Άλλες εποχές, έτσι. Βέβαια. Ο κόσμος έβγαινε, έτρωγε, χάλαγε, καλές εποχές. Και ήταν γεμάτο και η πισίνα και το εστιατόριο που είχαμε τότε, το αλακάρτ, ήταν γεμάτο κάθε βράδυ. Τώρα περάσαμε σε μια άλλη εποχή. Ο κόσμος είναι πιο μαζεμένος, έχουν αλλάξει οι νοοτροπίες. Οι παλιοί που βγαίνανε τότε δεν βγαίνουν πλέον. Τα νέα παιδιά ακολουθούν ένα άλλο τρόπο διασκέδασης. Και με λιγότερα χρήματα. Και με λιγότερα χρήματα. Εύκολα. Και έτσι θα μαζέψουμε λίγο όλο το αυτή την. Για να απευθύνουμε περισσότερο στους πελάτες του ξενοδοχείου, μια που θα είναι γεμάτο από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο, να κάνουμε κάτι για αυτούς. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του τουρισμού.
Έχετε κάνει κάποια έκθεση, κάποια μελέτη, είτε η διοίκηση του ξενοδοχείου, είτε εσείς ως διεύθυνση, στις αρμόδιες αρχές, στους θεσμικούς φορείς, αλλά και στους άλλους φορείς, δηλαδή που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό, για να αλλάξουν κάποια πράγματα στην περιοχή μας, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την περίφημη πόλη που κανείς δεν μένει, είναι η πύλη στη Δύση, αλλά κανείς δεν μένει εδώ και όλοι κατευθύνονται προς την Ολυμπία, είτε προς τους Δελφούς. Και τώρα με το δρόμο βεβαίως, την Ολυμπία οδό, μπορεί εύκολα κάποιος να πάει να δει και την Ακρόπολη. Έχετε κάνει κάποια πρόταση? Κοιτάξτε, οτιδήποτε συζητήσεις γίνονται διάφορες συζητήσεις και πολλές, ναι. Αλλά μένουν στο επίπεδο της θεωρίας. Ναι. Είναι δύσκολο η Πάτρα να γίνει μια τουριστική πόλη κατά την άποψή μου, γιατί είναι η μοίρα μιας πόλης που έχει λιμάνι. Μάλιστα. Δηλαδή περνάω και φεύγω. Σωστά. Έτσι. Το Κατάκολλο, μια που αναφέρεστε για την Ολυμπία, έχει το λιμάνι και την κρουαζέρα. Ναι. Κατεβαίνει ο τουρίστης από το κρουαζερόπλαιο, πάει η Ολυμπία, βλέπει την Ολυμπία και φεύγει. Στην Πάτρα να κατέβει να κάνει τι? Να πάει στην Ολυμπία μια μισή ώρα και να γυρίσει με το λεωφορείο? Δεν συμφέρει. Είναι δύσκολη σαν πόλη να γίνει έτσι μια τουριστική πόλη. Και εξάλλου να πω και το άλλο, δεν έχουμε και αξιοθέατα ή δεν αναδείξαμε τα αξιοθέατα. Δηλαδή, έχουμε τον Άγιο Ανδρέα. Είναι μια εκκλησία μεγάλη για τους Ορθόδοξους, τους Ρώσους, τους Ρουμάνους. Είναι μια μεγάλη Ορθόδοξη εκκλησία. Το μουσείο δεν το έχουμε αναδείξει. Το αρχαίο Οδείο δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε. Ή το Κάστρο, ή η Βούντενη, που είναι κάτι. Βέβαια. Δεν υπάρχει έτσι ένα φυλάδιο ή μια ενημέρωση που να έρθει ο άλλος και να πει τι θα κάνω ένας οδηγός στην Πάτρα. Ειλικρινά μερικές δεν έχουμε να του πούμε τι. Έρχονται Έλληνες και λέει παιδιά πείτε μου κάτι που να κάνω ένας οδηγός στην Πάτρα και δεν ξέρω να του πούμε. Λέμε Ρήγα Φεραίου. Και ναι. Όλες οι μεγάλες πόλεις έχουν μια Ρήγα Φεραίου, ξέρω εγώ. Να του πούμε στο μουσείο. Δηλαδή δεν έχουμε μια πλήρη ενημέρωση, ένα φυλάδι που θα πας εκεί, θα κάνεις εκεί, θα κάνεις το άλλο. Δυστυχώς. Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Σαρταπίδα, το Πόρτο Ρίο να έχει, ας πούμε, ένα βανάκι, όπως λέμε, ή 2-3 βανάκια, και έρχονται τουρίστες και θέλουν να επισκεφθούν αυτά τα μέρη, να τους φτιάχνετε εσείς το πρόγραμμα και να τους λέτε ότι εμείς σας προτείνουμε. Θα πάτε στο Αρχαίο Οδείο, θα πάτε μέχρι και την Αχάια Κλάους να δείτε αυτό το ιστορικό κτίριο και την Ινοποιία, τη μεγάλη Ινοποιία με την ιστορία. Στη Βούντενη, να δουν δηλαδή 5-6 χώρους από αυτούς που έχουμε, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και όταν γίνει και το Μουσείο Καρναβαλιού, ναι. Θα σας ρωτήσω μετά για το Καρναβάλι και το Μουσείο Καρναβαλιού. Είναι δύσκολο για μια επιχείρηση να το κάνει αυτό? Κοιτάξτε, δύσκολο δεν είναι. Απλώς όλες αυτές οι εκδρομές τις αναλαμβάνουν τα πρακτορία που έχουν τους τουρίστες. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν επιτρέπεται εισαγωγικά να μπαίνουμε, ναι, στα χωράφια αυτούς, τους. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι. Λέω αν για αυτούς τώρα που έρχονται μόνοι τους. Μεμονωμένος χρειάζεται κάτι, εμείς έχουμε ένα βανάκι. Μπορεί να του, αλλά δεν το ζητάνε. Ναι, έτσι, ναι. Δεν, γιατί πια έχουν τα αυτοκίνητα και αν θέλουν τους, πάνε μόνοι. Ναι, περισσότερο έχουν, ναι, τα αυτοκίνητά τους και πάνε μόνοι τους. Εξάλλου μεμονωμένοι τουρίστες είναι λίγοι που κάθονται μόνοι τους κάποιες μέρες. Ναι. Πολλές, είναι, ναι, μία ή δύο ημερών. Αλλά σου υπάρχει, έχουμε βανάκι εμείς που όποιος θελήσει και αυτό, πολύ ευχαρίστως που κάνουμε αυτό το tour, αλλά δεν έχει μέχρι τώρα χρειαστεί. Μου είπατε και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, ότι και οι διακοπές του Έλληνα πια έχουν περιοριστεί στα διήμερα, το πολύ τριήμερα, έτσι. Μα και το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο, που ο Έλληνας κάνει διακοπές, από 20 Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου σχεδόν, εκεί είναι 5 μέρες, δηλαδή το maximum είναι 5 μέρες, δυστυχώς. Γιατί η κρίση, ή μπορεί κάποια τριήμερα που μπορεί να είναι αργία. Τρεις-πέντε μέρες. Από τρεις έως πέντε μέρες πια. Ναι. Το μάξιμο πλέον είναι 5 μέρες. Ενώ των ξένων είναι 7 ή 14. Και τις προγραμματίζουν και πολύ νωρίτερα σε σχέση με τον χειμώνα. Από το χειμώνα ξέρουν πού θα πάνε και τι θα πάνε. Το χειμώνα τι γίνεται εδώ με τον αέρα στο Ρίο? Είπαμε, εδώ είναι άλλη περιοχή. Το Ρίο, όταν περνάμε λίγο την Εθνική και κάτω, είναι άλλη Ελλάδα. Ναι, ναι. Στο Ρίο μπορεί να έχει κατακλυσμό και στην Πάτα να έχει ήλιο. Ναι. Έχει αέρα, έχει, η θάλασσα είναι διαφορετική εντελώς. Είναι ένας άλλος κόσμος. Mm-hmm. Yeah. Αυτό το υπέροχο έργο, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει πολύ φωτογραφηθεί εδώ μαζί με το Πόρτο Ρίο. Ίσως μετά την Ακρόπολη είναι το πιο πολύ φωτογραφημένο, ναι, ναι, έργο. Κοιτάξτε, το θαυμάζουν οι Ασιάτες περισσότερο. Ναι. Οι Ιαπωνέζοι και οι Ασιάτες, γιατί πια έχουμε κάποια γκρουπ από τη Ταϊβάν, η Ιαπωνία. Ναι. Το θαυμάζουν και το φωτογραφίζουν. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτοί οι λαοί.
τόσο πολύ. Ίσως επειδή έχουν και εκεί μεγάλες γέφυρες, ίσως γιατί έχουν διαβάσει περισσότερο για τη γέφυρα, για τις κατασκευές και τις πρωτοτυπίες της. Ναι. Αλλά το βράδυ όταν έρχονται μετά το φαγητό τρέχουν όλοι να φωτογραφίσουν τη γέφυρα. Βλέπω υπάρχει και ναυαγωσός της κάτω στη θάλασσα, υπάρχει και στην πισίνα και έτσι πρέπει να είναι βάσει τον κανονισμό των ξενοδοχείων. Είχαμε κανένα περιστατικό? Περιστατικό, γιατί όχι. Πολλοί γονείς δεν ενδιαφέρονται, ξέρετε, συγγνώμη που το λέω κύριε Σαταπίδα, συζητάνε, περνάνε όμορφα αφήνουν το παιδί και εγκαταλείπουν τα παιδιά. Όχι, είναι πραγματικότητα αυτό. Εμείς έχουμε ένα ναυαγωσό στην πισίνα που πρέπει να έχουμε, γιατί ένα ξενοδοχείο που έχει μια τόσο μεγάλη πισίνα που δέχεται οικογένειες και όλων των ηλικιών, δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, είναι και οι ηλικιωμένοι, πρέπει πάντα να έχουμε ένα παγωσώστη. Φέτος για καλή μας τύχη είχαμε κάνει μια αίτηση πέρυσι στο Δήμο Πάτρας, γιατί στην παραλία του Δήμου ο ναυαγωσώστης, για να μας χορηγήσει ένα παγωσώστη στην πισίνα, γιατί δεν είναι μόνο στην παραλία, γιατί η παραλία δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, έρχονται και εξωτερικοί πελάτες. Ναι, σωστά. Και φέτος έστειλε ο Δήμαρχος ένα παγωσώστη που είναι από το πρωί μέχρι το απόγευμα και προσέχει και τους λουόμενους στην παραλία. Ωραία, γιατί έχει και κάποια ρεύματα. Έτσι. Έχει. Βέβαια όλες οι θάλασσες, αλλά το ρίο έχει ρεύματα. Η θάλασσα στο ρίο είναι μια δύσκολη θάλασσα. Ναι. Όσο ήρεμη και να φαίνεται, έχει ρεύματα, δυστυχώς. Αυτό που έλεγα πριν με περιστατικό στην πισίνα, υπήρξε κάποια φορά που μπορεί μια μητέρα ή ένας πατέρας να σας ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν προσέχατε τα παιδιά τους? Πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν, ναι. Έχουν το θράσος και το λένε. Το θράσος γιατί πρώτον γιατί δεν προσέχουμε το παιδί, γιατί το παιδί ενώ κάνει βουτιές, του λέμε μην κάνει βουτιές. Ναι. Και παιδί είναι και τι θέλετε να κάνω. Δηλαδή, ναι. Ένα παιδάκι που κάνει βουτιές τώρα και πετάει το νερό και κάθεσαι δίπλα στην ξαπλώστρα, είτε διαβάζει τη ηρεμής, ο ναυαγωσός του κάνει μια παρατήρηση. Αντί η μαμά να σηκωθεί, μάλλον έχουμε υπό ότι πρώτα πρέπει να κάνει παρατήρηση στη μαμά του να πάει του παιδιού. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζουν οι γονείς όμως και διαφορούν. Μάλιστα. Θα κάνει παρατήρηση στο παιδί. Η μαμά θα κάνει παρατήρηση στον παγωσώστη, γιατί παρατηρεί το παιδί. Παιδί είναι και θέλετε να κάνει. Mm-hmm. Δεν διαφωνώ, παιδί είναι, αλλά ο άλλος δίπλα τι φταίει. Ναι. Αυτή είναι η. Με τα ξενοδοχεία της περιοχής, τα υπόλοιπα, έχετε κάποια συνεργασία ή είχε τύχει να έχετε συνεργασία την περίοδο που μπορεί να είχαμε πάρα πολύ τουρισμό στην περιοχή μας? Πάντα έχουμε συνεργασία. Για να πάω και στο καρναβάλι, δηλαδή πολλές φορές μπορεί να σας έχουν καλέσει από Πάτρα και να σας πούν έχουμε κόσμο, γίνεται, δεν έχουμε δωμάτια, μπορεί το Πορτορίο να βοηθήσει, υπάρχει αυτή η συνεργασία? Πάντα υπάρχει, ναι, δεν έχουμε ποτέ κακές σχέσεις. Ναι. Συνεργαζόμαστε, ναι. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές καθένας απόψεις για ορισμένα πράγματα. Αλλά συνεργαζόμαστε, ο ένας βοηθάει τον άλλον, ο ένας ζητάει κάτι από τον άλλον, είτε του λείπει κάτι, είτε θέλει να συμπληρώσει κάτι, δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Mm-hmm. Τουλάχιστον εξωτερική. Εξωτερική δεν ξέρω ο καθένας μας τι σκέφτεται για τον άλλον. Σωστά. Τουλάχιστον σε επίπεδο επιχειρηματικό οι σχέσεις μας είναι καλές. Ναι. Το Πόρτο Ρίο πώς πάει με το καρναβάλι? Συμμετέχει έτσι ενεργά? Έχετε έτσι κάποιες καρναβαλικές μουσικές? Το χώρο τον μεταμφιέζεται λίγο έτσι? Το στολίζουμε για να υπάρχει μια καρναβαλική ατμόσφαιρα. Ναι. Πάντα στο καρναβάλι έχουμε μια ορχήστρα, έχουμε τους πελάτες μας που έρχονται. Αλλά πλέον το καρναβάλι έχει γίνει πλέον μικρό που λέμε. Και εμείς πλέον των τριών ημερών παλιά έφυγε, είναι μια μέρα πλέον το καρναβάλι για τα ξενοδοχεία. Ναι. Θυμάμαι και τους χορούς που γίνονταν παλιά εδώ. Παλιά ήταν άλλες εποχές, δόξες. Περάσαν αυτές τις. Σκεφτόμαστε τώρα με μια έτσι ανάμνηση και λέμε τι γινόταν τότε και συγκρίνουμε τα τότε με τα τώρα. Ή λέμε στους νεότερους τι γινόταν και δεν πιστεύουν. Η χορή, η ποιότητα, έτσι. Η χορή του Δήμα, θυμάστε. Είχαν μια βέβαια. Ποιότητα όλα βέβαια, τότε. Ποιότητα. Τώρα έχουν απλοποιηθεί τα η πράγματα. Η κρίση νομίζω ότι έκανε ζημιά σε πολλά έκανε, πράγματα σίγουρα, και στο έκανε, καρναβάλι. Και μας προσγείωσε απότομα. Μας προσγείωσε δεν απότομα. Πήγαμε κλιμακωτά. Μας ήταν απότομη η πτώση και δυστυχώς τώρα μετά από αυτό δεν μπορούμε και να συνέλθουμε εύκολα. Mm-hmm. Γίνονται προσπάθειες από όλους να ξαναμπεί το καρναβάλι πάλι, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Και δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα το βοηθήσει τόσο πολύ να γίνει καλύτερο ή να γίνει πλέον σαν το κορυφαίο καρναβάλι στην Ελλάδα, γιατί ήταν και πρέπει να είναι το κορυφαίο και να παραμείνει το κορυφαίο. Η διαφήμιση είναι, η νοοτροπία του κόσμου είναι, εμείς που το έχουμε χορτάσει, οι νέοι που δεν ενδιαφέρονται πλέον, δεν ξέρω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και έτσι το καρναβάλι έχει χάσει νομίζω λίγο από την έγκλη του παρελθόντος. Ας ελπίσουμε ότι θα επανέλθει πάλι στον πρώτερο έτσι καλό καιρό. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάτε παλιά, τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα. Ναι. Δηλαδή από το Ξυλόκαστρο μέχρι την Κυλλήνη ήταν γεμάτα.
Εμείς γεμίζαμε, θυμάμαι τότε, από τα Χριστούγεννα ήμασταν γεμάτοι για το καραβάλι. Με παίρνανε άνθρωποι τότε και με παρακαλάγανε για δωμάτια. Σας λέω μετά, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, μετά την πρωτοχρονιά. Και τώρα 3-4 μέρες πριν το καραβάλι και ίσως έχεις δωμάτια. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Το θεωρείς μια τελευταία διασκέδαση πλέον το καραβάλι στην Πάτρα. Τα τελευταία χρόνια μου διαφεύγει, 4 ή 5 γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκάκι εδώ στο Πορτορίο, έτσι. Ναι, τα τελευταία ναι, από το 4-5 χρόνια φέτος έχουμε πάντα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκάκι. Έρχονται 450-500 άτομα, γονείς και παιδιά. Μεγάλο γεγονός, έτσι. Γεγονός. Και για την πόλη, και για το Πορτορίο και για την Ελλάδα, βέβαια. Αλλά για το εμείς, Πορτορίο εκτός είναι... τα δωμάτια που είναι, ναι. Έχουμε δωμάτια και σε άλλα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι πολλές μέρες, είναι γύρω στις 11-12 ημέρες. Από πότε μέχρι πότε? Φέτος είναι από 2 Ιουλίου μέχρι 15 Ιουλίου. Πάντα είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Τελειώνει το σχολείο και είναι μετά μια εβδομάδα. Απλώς φέτος για κάποιους άλλους λόγους πήγε μια εβδομάδα πίσω, γιατί εμείς δεν είχαμε δωμάτια, γιατί είναι το πανευρωπαϊκό τοξοβολία, που είναι από τις 25 μέχρι τις 1 του Ιούλη. Οπότε αναγκαστικά εκείνοι πήγανε μια εβδομάδα πίσω. Μάλιστα. Και πού παίζουν σκάκι? Έχουν ηλεκτρονικές πλέον σκακέρες. Παίζουν στο συνεδριακό χώρο. Είναι 400 παιδιά που παίζουν ταυτόχρονα. Ναι. Με διαιτητές, είναι επίσημο. Είναι της Ομοσπονδίας Σκακιού. Δεν είναι ένα γεγονός. Είναι επίσημο. Μετράει στις παγκόσμιες βαθμολογίες. Με παρατηρητές. Είχε έρθει παλαιότερα εδώ στο ξενοδοχείο Κασπάρου. Ναι. Α, καλά θυμάμαι, ναι. Λοιπόν. Ήρθε μια με... και είπαμε για σκάκι, ναι. Κάτι θυμάμαι. Ναι. Και είχε παίξει με τον Κοτρονιά, ήταν ο δικός μας. Δεν το θυμάμαι, θυμάμαι τον Κασπάρο. Ναι, το θυμάμαι γιατί τον υποδέχτηκα και είχα και μια φωτογραφία μαζί του. Ήρθε με ένα Λίαρτζε στον Άραξο από την Κροατία, το θυμάμαι σαν τώρα. Έπαιξε με τον. Ο Κοτρονιάς πρέπει να ήταν ο δικός μας ο κορυφαίος, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αλλά θυμάμαι ένα Κασπάρο τώρα που περπάταγε έξω το συνεδριακό χώρο για να συγκεντρωθεί. Που ήταν κορυφαίος, έπαιξε με έναν κορυφαίο στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο στις εμβέλειες του Κασπάρο. Και παρόλα αυτά. Πήγαινε, έκανε βόλτα σκεπτόμενος για να μπει στην αίθουσα να παίξει με το... Ήταν ένα μεγάλο γεγονός τότε για την Πάτρα με το σκάκι. Πολύ σημαντικό πνευματικό άθλημα το σκάκι. Ναι. Και μπράβο στα παιδιά που ασχολούνται. Με πάθος, ειλικρά στο λέω. Να δείτε μερικά όταν χάνουν πόσο λυπημένα βγαίνουν, ναι. Πόσο έτσι πανηγυρίζουν όταν κερδίζουν, όταν περάσουν στον επόμενο γύρο. Είναι έτσι ένα γεγονός, αξίζει έτσι όταν θα είναι να περάσετε έτσι, να δείτε όλο το... Το σκηνικό είναι, είναι 400-500 παιδιά και γονείς τώρα σε ένα χώρο, είναι, έχει έτσι μια άλλη αίσθηση ο χώρος. Λέμε ότι έχουμε αύξηση και θα έχουμε, έχετε και εσείς τα στοιχεία και φέτος και πέρυσι πήγε καλά, φέτος θα πάει καλύτερα, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές. Οι πιο όμως δύσπιστοι, κύριε Σαλταπίδα, λένε ότι δεν πάει καλά η Τουρκία, έχει τα προβλήματά της αυτά που έχει, έχουν και τις εκλογές, συνέβαιναν και αυτά που συνέβαιναν. Έφυγε και κόσμος ο οποίος δεν πηγαίνει προς την πλευρά της Βορείου Αφρικής. Η Ισπανία είχε χάσει λίγο, γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό? Δηλαδή, βάσει συγκυριών, ας πούμε, έρχονται σε εμάς? Όχι, η Ελλάδα πλέον είναι, αν το λέω σωστά, είναι τρίτος προορισμός στην Ευρώπη. Από εκεί και μετά, εμείς ίσως να μην εκμεταλλευτήκαμε πέρυσι το πρόβλημα της Τουρκίας όπως όσο θα έπρεπε. Ίσως να ήμασταν απροετοίμαστοι, ίσως δεν είχαμε τις δυνατότητες πλέον ξενοδοχειακές. Εμείς το πρόβλημα φέτος είναι με τη Ρωσία, με το ρούβλι που υποτιμάται. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα φρένο στην ρώσικη αγορά. Σε συνάρτηση με την λίρα που υποτιμάται στην αυτή, ίσως οι Ρώσοι να μην είναι τόσοι όσοι θα έπρεπε να είναι φέτος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και ίσως πάνε προς την Τουρκία. Γιατί το χάσιμο από το ρούβλι το κερδίζουν στην Τουρκία. Αλλά πιστεύω ότι η χρονιά θα είναι καλή, ασχέτως αν οι Ρώσοι έρθουν ή δεν έρθουν, γιατί υπάρχουν όλες οι άλλες αγορές που έχουν αύξηση. Και θα καλύψουν, πιστεύω, αυτή το χάσιμο, αν υπάρχει χάσιμο, από τη Ρωσία.